Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα παίξουμε FIFA 22, θα κάνουμε το πρώτο official pack opening στο κανάλι μας με FIFA 22, δηλαδή θα ανοίξουμε πακετάκια για το FIFA 22. Η αλήθεια είναι πως τα πήγαμε αρκετά καλά για αυτές τις 2-3 εβδομάδες που παίζουμε στο Ultimate Team. Και πρωτού ξεκινήσουμε το pack opening θα σας δείξω μία τη squad μου. Η squad μου έχει να κάνει ως εξής. Όπως βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, δεν έχει να κάνει με κάτι φαντασμαγορικό. Είναι μια απλή ενδεκάδα, την οποία όπως σας είπα και πριν την έκτισα μέσα στις 3 εβδομάδες αυτές που μας πέρασαν. Ξεκινάμε με έναν πολύ απλό goalkeeper, με τον De Gea, ο οποίος είναι αρκετά μέτριος αλλά αρκετά καλός για την αρχή του παιχνιδιού. Μετά για δίδυμο center back έχω Ασπλι Κιουέτα και Ρόιντερ. Νομίζω έτσι προφέρονται τα ονόματα τους παιδιά. Αν κάνω λάθος τα ονόματα με συγχωρείτε αφάνταστα. Για left back, για τρίτη σερή χρονιά παιδιά, χρησιμοποιώ τον Άλεξ Τέλες. Η κάρτα του παραμένει φοβερή και πραγματικά μου αρέσει πολύ να το χρησιμοποιώ ακόμα. Είναι η τρίτη χρονιά που χρησιμοποιώ Άλεξ Τέλες. Όσοι με παρακολουθείτε από το FIFA 20, χρησιμοποιώ τον Άλεξ Τέλες και η κάρτα του πραγματικά είναι φοβερή. Για right back έχω τον Common Emerson, ο οποίος είναι ένας αρκετά καλός right back, έχει γρήγορο pace, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Μπορεί να μην έχει ούτε μεγάλο rating ούτε τίποτα, αλλά το χρησιμοποιώ λόγω του pace. Για τα δύο center midfielder μου έχω Kovacic μαζί με τον φοβερό Σαούλ. Εντάξει, είναι αρκετά μέτριοι, τους χρησιμοποιώ, με βολεύουν και είναι, ξέρω εγώ, εντάξει παίκτες, κάνουν και καλό chemistry, οπότε ένας ακόμα παραπάνω λόγος που τους χρησιμοποιώ. Για RM έχω τον James από τη Leeds United. Για left mid έχουμε τον Saint Maximino, που παιδιά είναι καρτάρα, μιλάμε, η πιο γρήγορη κάρτα που έχω στην ομάδα πραγματικά. Και οι δύο strikers είναι ο Werner με τον Havertz. Μετέτρεψα λοιπόν την κάρτα του Havertz από CAM striker και πραγματικά μιλάμε για τρομερά αποτελέσματα αυτό το δίδυμο στην επίθεση. Δηλαδή προσωπικά για αρχή του FIFA πιστεύω είναι μια ικανοποιητική Premier League επίθεση. Και αυτά λοιπόν πάνω κάτω με τη squad μου. Δεν πολύ λόγω άλλο, πάμε στο pack opening. Πάμε να δούμε τι ανοίξαμε. Vamos! Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πρώτο μας pack, το οποίο είναι ένα gold pack. Δεν έχει κάτι το υπερ wow να μας δώσει, έχει μόνο ένα rare παίκτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας δώσει. Ναι, δεν είναι ούτε Borges ούτε Walkout, είναι striker από την Sociedad, είναι ο Ισάκ. Okay. Δεν μας χρησιμεύει πουθενά, από πίσω ακολουθεί ένας Joseca Legion. Τίποτα του σπουδαίο από εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα Gold Reward Pack, να δούμε από εδώ πέρα μήπως βάλουμε τίποτα. Okay, είναι Borges. Κολομβία, striker. Είναι ο Ζαπατά παιδιά. Είναι ο Ζαπατά, ok. Ένας 83 Ζαπατά. Όχι το κάτι το υπερ wow, αλλά καλό, decent ρε φίλε, καλό. Και ακολουθεί και ένας ακόμα παίκτης. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα 2 players pack. Έχει δύο παίκτες αυτό το πακέτο και ένας από τους δύο είναι rare. Εντάξει, δεν έχουμε πολλές πιθανότητες, αλλά για να δούμε. Είναι Borges. Okay, είναι Kovacic, είναι Kovacic, κανένα απολύτως πρόβλημα, καλή κάρτα, χρήσιμη και για τη squad μας, θα το χρησιμοποιήσουμε τον Kovacic για αρχή στην ενδεκάδα μας και από πίσω ακολουθεί ο Armstrong, ο οποίος μας είναι παντελώς άχρηστος, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε κανονικά. Για πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα Rare Electrium, 12 items, 12 rares, έχει 12 players να τονίσω, οι 6 είναι gold και όλοι παιδιά είναι rares, οπότε έχουμε πολλές πιθανότητες από εδώ να βγάλουμε κάτι καλό. Για να δούμε, για να δούμε. Walkout! Ιταλία, striker από τη Lazio, Immobile παιδιά, 87 Immobile. Με τρομερό pace, μια καταπληκτική κάρτα, δυστυχώς δεν χρησιμεύει πουθενά στην ομάδα μας. Αλλά καλή κάρτα για αλλαγή και έχουμε πίσω Γκουλάτσι. Ασπλικιουέτα και ok, μετά είναι Diaz και μερικοί ακόμα παίκτες. Τρομερό pack αυτό, συνεχίζουμε. Για πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα premium gold pack, να δούμε από εδώ πέρα τι θα βγάλουμε. Ok, είναι απλό rare Γαλλία CAM. Είναι ο Nkunku, μια πολύ μέτρια κάρτα, τίποτα το σπουδαίο και δεν έχει και τίποτα άλλο το pack. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα rare electrium για ακόμα μια φορά. Πάμε να δούμε ξανά πως θα μας χαμογελάσει η τύχη. Okay, είναι απλό rare. Μιλάμε για τον Alphonso Davies. Καλή καρτούλα μεν, αλλά από εδώ θα περιμέναμε στάνταρ κάτι καλύτερο από τον Alphonso Davies. Δεν πειράζει λοιπόν. Εντάξει, μέτρη παίκτες και αυτοί, αλλά
όπως είπα και πριν, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Συνεχίζουμε. Πάμε να ανοίξουμε ένα Gold Players Pack. Να δούμε μήπως βγάζουμε από εδώ τίποτα. Ένα γοτάκι. Όχι, παιδιά, κανένα χαζομάρα. Το κάνα σκύπ. Όχι, για να δούμε. Ψύχρεμα, για να δούμε. Βεράτη! Τι έκανα σκύπ, τι χαζομάρα έκανα. Τι χαζομάρα έκανα. Guys, μου βγάλαμε Βεράτη από το τίποτα. Βγάλαμε από ένα pack το οποίο δεν περίμενα να βγάλουμε τίποτα. Καταπληκτικό, παιδιά, βγάλαμε Βεράτη. Απίστευτο. Απίστευτο. Οκ, παιδιά, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα premium gold pack, 12 items και τα 3 είναι rares. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα μας βγάλει. Απλό rare και αυτό. Γερμανία CEM από την Leverkusen Innovirts. Το σκυπάρω, εντάξει παιδιά, είναι απλές rare κάρτες αυτές. Ακολουθεί από πίσω ένας Bergwijn, κάποιος Kabak και γενικά κάποιοι διάφοροι παίκτες. Συνεχίζουμε. Πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο pack για σήμερα. Ένα premium gold pack για ακόμα μια φορά. Για να δούμε από εδώ πέρα μήπως βγάλουμε τίποτα. Είναι boards, Γαλλία, left back από Bayer. Ο Ενάντες είναι ok, καλή κάρτα, καλός left back, αλλά δεν χρησιμεύει πουθενά για ακόμα μια φορά για την ομάδα μας, οπότε μας βγάζει και Kyer. Όπως έλεγα και πριν, δεν χρησιμεύουν πουθενά αυτοί οι παίκτες. Και τελειώνουμε εδώ. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το pack opening. Άμα σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε και άλλα pack opening και άλλα διάφορα τέτοια βίντεο, μπορείτε να ρίξετε ένα subscribe αν είστε καινούργοι και δεν το έχετε κάνει ακόμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, καλή συνέχεια, γεια σας.